το πρώτο ερώτημα είναι πού θεωρείτε ότι οφείλεται η αδυναμία έβρεσης ανθρώπινου δυναμικού και το δεύτερο, πιστεύετε η κουλτούρα των πιστοποιήσεων θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επιχείρησή σας. Υπάρχουν απαντήσεις, βλέπετε εδώ, να πω ότι βλέπω ήδη 23 άτομα μέσα, σιγά σιγά όσο έρχονται οι απαντήσεις θα βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αυτό το αποδεικνύουν και οι ερωτήσεις που έχουν κατακλείσει εδώ την πλατφόρμα και συνεχίστε να στέλνετε. Να ξεκινήσω με την κυρία Ρεμπούτσικα. Είναι ένα πολύ όμορφο και ωραίο ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί τα επαγγέλματα της οικοδομής δεν διδάσκονται σε κάποια μεταδευτεροβάθμια δομή, και να το συνδυάσω κιόλας, μήπως τελικά λείπει μία βαθμίδα εκπαίδευσης ανάμεσα, ας πούμε, στο Λύκειο και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό? Λοιπόν, και να μην μου γινόταν αυτή η ερώτηση, δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω το γεγονός από τη μία σημαντική εταιρεία όπως η Ίζωματ, αλλά και η αναφορά που έκανε ο κύριος Μαματζής από την ίδια την βιομηχανία, είναι για στελέχη, όπως λέμε, εμπειροτεχνίτες. Κληθήκαμε το τελευταίο δίμηνο να πιστοποιήσουμε μία ομάδα εμπειροτεχνητών, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν σχέση με το κλάδο της βιομηχανίας, είναι εμπειροτεχνίτες από το χώρο της αισθητικής, θα έλεγα, της κομμωτικής ή τεχνίτες έτσι άνω-κάτω άκρων. Ήταν μία ομάδα ατόμων, η οποία υπήρχε μία απέτηση να πιστοποιηθούν. Είναι άτομα τα οποία δούλευαν με ένσημα σε επιχειρήσεις, οι οποίοι ήθελαν να πιστοποιηθούν χρόνια, θα λέγαμε από το 2012. Οπότε κληθήκαμε έτσι μετά τις εκλογές να πάρουμε τη σημαντική απόφαση, να δούμε αν θα πρέπει να τους πιστοποιήσουμε άμεσα, χωρίς να ξέρουμε στην ουσία και πόσα από αυτά τα άτομα καλούμαστε να πιστοποιήσουμε. Γιατί όταν λέμε εμπειροτεχνίτες, πολλές φορές δεν έχουμε αποτυπώσει και το αριθμητικά δεδομένα, για να ξέρουμε και εμείς σαν οργανισμός με τι αριθμό ατόμων έχουμε να κάνουμε. Μέσα σε αυτό το δίμηνο, αποτυπώσαμε έναν αριθμό πάνω των 3.000 ατόμων. Συνεπώς, ακόμα και για αυτό τον κλάδο, ο οποίος μπορεί να μην υπήρχε στο μυαλό μας, είναι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων, τους οποίους θα πιστοποιήσουμε και μάλιστα τέλος του μήνα, αρκετά άμεσα, με πολύ γρήγορες διαδικασίες, γιατί αυτή άλλωστε είναι και η εντολή του Υπουργείου. Συνεπώς, η ίδια η αγορά, έχοντας και αυτή την ομάδα εμπειροτεχνητών, μπορεί και η ίδια να συνδράμει και μέσω των κοινωνικών εταίρων, αλλά και μέσω του ΕΟΠΕΠ, για να διαμορφωθούν οδηγοί κατάρτισης, να διαμορφωθεί το επαγγελματικό περίγραμμα. Και συγκεκριμένα μέσα από το έργο το οποίο είπα αρχικά, υπάρχουν επαγγελματικά περιγράμματα που άπτονται και στο σημερινό φόρουμ, όπως τεχνικός μόνωσης, μονωτής, τεχνίτη συστημάτων ξηράς δόμησης, γυψοτεχνίας και κάποιες άλλα τεχνικά επαγγέλματα, αλλά και επαγγέλματα που άπτονται με το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Συνεπώς, διαμορφώνοντας και έχοντας, εάν αντιληφθήκατε σήμερα από αυτό το πάνελ, πόσο ο καθένας μας διαφορετικά αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας. Το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, στην ουσία σε δεύτερο ρόλο, που ακολουθεί το δικό μας, αλλά και η ίδια η αγορά, διαμορφώνοντας εμείς επαγγελματικά περιγράμματα, αυτά τα περιγράμματα τα οποία θα μπορούν να μπουν μετά σε ένα εκπαιδευτικό κύκλο, είτε είναι σχολές ΙΕΚ, είτε είναι σχολές μαθητείας στο Νεπάλ, είτε είναι κάποια κέντρα διαβίου μάθησης. Θα μπορούν να μπουν αυτές οι ειδικότητες και στην ουσία να ακολουθήσουν κάποιοι οδηγοί κατάρτισης, οι οποίοι εσείς έχετε το feedback, να πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΕΠ και στο τέλος να πιστοποιηθούν και αυτά τα επαγγέλματα ή αυτοί οι εμπειροτεχνίτες. Το κάναμε, νομίζω, σαν οργανισμός έχουμε την τεχνογνωσία, είμαστε ο συνομιλητής της αγοράς και στο τέλος θα ακολουθήσει μέσω των τεχνικών σχολών της ΔΥΠΑ, που κάνει ήδη, εκπαιδεύει ήδη έναν μεγάλο σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να μπορεί και η αγορά πλέον να λειτουργεί με πιστοποιημένους εργάτες, με πιστοποιημένες ειδικότητες. Οπότε οι συνέργειες απαιτούνται. Αυτό το νομίζω λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν όμως πρωτοβουλίες. Κύριε Γραπηδά, κοιτάω εσάς. Υπάρχει μια εξαιρετικά χρήσιμη, νομίζω, πλατφόρμα που μπορεί να λύσει τα χέρια εν μέρη σε κάποιες επιχειρήσεις στο κομμάτι της εξέβρεσης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Σωστά? Ναι, ισχύει αυτό. Το Υπουργείο έχει θεσπίσει ένα ψηφιακό μηχανισμό, μια πλατφόρμα. Rebrain Greece λέγεται, η οποία έχει μια φιλοσοφία στρατηγική
στην πλατφόρμα αυτή να συγκεντρωθούν οι θέσεις υψηλής εξειδίκευσης από όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι η στρατηγική στόχευση, σε συνέργεια με άλλες δράσεις και κίνητρα από άλλα υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών, όπου υπάρχουν δράσεις, μάλλον υπάρχει εξειδικευμένη δράση για μείωση φόρου εισοδήματος για κάποιον που μεταφέρει τη φορολογική έδρα στην Ελλάδα για 7 χρόνια, μείωση 50% του φόρου εισοδήματος. Απαιτείται συνδυαστική προσπάθεια. Η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ήδη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές θέσεις πάρα πολλές σημαντικές από κορυφαίους ομίλους που λειτουργούν στην Ελλάδα. Απαιτείται εδώ σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου. Ελέγχθησαν εδώ σημαντικά πράγματα και από τον κύριο Νταμαρέλο από την KPMG. Ακόμα και οι εταιρείες head και οι headhunters μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα, δεν είναι ανταγωνιστική. Συνέργεια απαιτεί αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου. Η Ελλάδα θα έλεγα ότι χρειάζεται branding γενικά προς το εξωτερικό, διότι η θέση της δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν το 2015-2018. Την περίοδο της κρίσης. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εδώ και από την ISOMAT και από την Στέλμα, είδαμε ότι είναι μεγάλες εταιρείες που προσφέρουν πάρα πολύ καλές θέσεις εργασίας, με πολύ καλές αμοιβές. Η αμοιβή είναι ένα σημαντικό κίνητρο. Άρα θέλει branding και σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και εθνικά ως χώρα πρέπει να προβάλλουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε ως χώρα. Δεν αρκεί όμως η εξ αποστάσεως προσέγγιση των Ελλήνων ομογενών. Πρέπει να γίνει στην έδρα τους. Δηλαδή και σε κλαδικό επίπεδο, με συνέργεια του Υπουργείου, πρέπει να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν κοινότητες στο εξωτερικό και να γίνει προσέγγιση και από μεγάλους ομίλους και με τη συνέργεια της πολιτείας και να πούμε, να αφηγηθούμε το story της Ελλάδος, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και ίσως έτσι καταφέρουμε να πείσουμε αυτό το ποσοστό που μας είπε ο κύριος Νταμαρέλος, το όχι να γίνει ναι, για να επιστρέψουν πίσω κάποια άτομα που σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό. Τώρα, κύριε Μαμαντζή, μία εξαιρετική θεωρώ ερώτηση πάλι από το κοινό μας. Έχοντας δραστηριοποιηθεί και στο εξωτερικό, πώς κρίνεται το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με το αντίστοιχο των άλλων χωρών? Αναφέρθηκε λίγο έτσι, η εμπειρία Γαλλίας-Ελλάδας. Σωστά. Έγινε αναφορά και από τον Κώστα τον Ασλάνη της ΖΟΜΑΤ, μια εξαιρετική εταιρεία, στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Η αλήθεια είναι πως στο δικό μας τον κλάδο υπάρχουν εμπειροτέχνες, είναι πολλοί, αλλά υπάρχει και προσωπικό το οποίο έχει σιγά-σιγά αποκτήσει τις πιστοποιήσεις που πρέπει. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια πιο συστηματική προσπάθεια μέσω κάποιας μεταβατικής περίοδου προαιρετικότητας και μετά υποχρεωτικότητας, προκειμένου να έχουν όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στον κλάδο τις σχετικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις για να μπορούν να κάνουν τη δική μας τη δουλειά. Εμείς είμαστε εφαρμοστές, είμαστε επί το έργο, είμαστε στη δράση. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, θέματα ασφάλειας και υγιεινής είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνονται βήματα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, με τις μικρές μας τις δυνάμεις, εισάγουμε, θα έλεγα, τεχνογνωσία από το εξωτερικό, κυρίως από χώρες πιο advanced, όπως είναι η Γαλλία, είτε με τη μορφή του προσωπικού, είτε με τη μορφή του εξοπλισμού. Θεωρώ ότι έχουν μπει όλα σε έναν δρόμο, με τη βοήθεια της ΔΥΠΑ, με τη βοήθεια του ΕΟΠΕΠ, των οργανισμών αυτών, και με μια καλή, ας πούμε, συναλλαγή και μια επικοινωνία, μπορούμε να κάνουμε κάποια courses, μπορούμε να κάνουμε κάποιες διαδικασίες εκπαίδευσης, οι οποίες θεωρώ ότι θα οδηγήσουν σε ένα προσωπικό το οποίο θα είναι πιο εκπαιδευμένο, θα είναι ένα προσωπικό που θα οδηγήσει σε πιο ασφαλείς συνθήκες εργασίας, σε ποιοτικότερη και καλύτερη δουλειά και βασικότερα στην εξαγωγή του και του brand name της Ελλάδος. Γιατί, να πω και αυτό και θέλω να κλείσω με αυτό, έχουμε πολύ καλές εταιρείες, έχουμε πολύ καλό προσωπικό πρώτα απ' όλα. Δεν μπορεί ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό να διαπρέπουμε και εδώ μέσα πολλές φορές να υπολοιπόμαστε. Θέλει λίγο δουλίτσα, θεωρώ ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο.
Εμείς είμαστε εδώ από το δικό μας εταιρείες να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Και μόνο που το συζητούμε και εντοπίζουμε το πρόβλημα, σωστά, ξεκινάει να ξετυλίγει η λύση. Βλέπουμε τα αποτελέσματα των δύο πόλ, που εννοείται συμμετέχετε ακόμα. Μία ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών βλέπω στην πρώτη θέση, έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και έλλειψη τεχνικής κατάρτισης. Τροφή για σκέψη σίγουρα. Να περάσουμε στον κύριο Ασλάνη, κάνοντας μία ερώτηση. Σχετικά με το αν η ελληνική βιομηχανία ενσωματώνει με γρήγορους ρυθμούς πρακτικές και τεχνικές των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, και θα ήθελα να το συνδέσω και με το κομμάτι της εκπαίδευσης που αναφερόμαστε εδώ, στο αν σε όλο αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης της κατάρτισης μπορεί να συμβάλλει και ο κλάδος των εμπόρων και του δικτύου διανομής. Πολλά τα ερωτήματα. Ναι, πολλά ερωτήματα και ενδιαφέροντα ερωτήματα. Φυσικά ενσωματώνει, εξελίσσεται. Εξελίσσονται τα πάντα γύρω μας ούτως ή άλλως. Ο ρυθμός δεν είναι μεγάλος. Υπάρχει μία αντίσταση και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και διαφορά και στο δίκτυο διανομής στην Ελλάδα και στους ανθρώπους που το χειρίζονται το δίκτυο διανομής. Παρ' όλα αυτά, κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς, κάνοντας κάποιες προσπάθειες αλλαγής, αλλά δεν μπορεί να μην την αναγνωρίσει την αγορά. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεσαι ότι οι εξελίξεις προχωράνε πιο γρήγορα από ότι τα ίδια τα πρόσωπα. Φυσικά και υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο δίνει αλλαγές, είναι έτοιμοι να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες, έχει ενδιαφέρον, έχει νέους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνονται και ζητάνε πράγματα, αλλά έχει ακόμα ένα δυναμικό το οποίο παραμένει αδρανές και σιγά σιγά απλά συρρυκνώνεται. Ενώ αντίστροφα το άλλο αρχίζει και μεγαλώνει, δυναμώνει και καταλαβαίνεις ότι από εκεί ασκείται και η πίεση σε εμάς για να βελτιωθούμε. Ακόμα όμως, την πίεση την αισθανόμαστε από το εξωτερικό, όχι από την Ελλάδα. Κατανοητό. Κύριε Νταμαρέλο, τελικά υπάρχει ένας κατάλληλος συνδυασμός δεξιοτήτων και γνώσεων. Αναφερθήκαμε και στα hard skills και στα soft skills, ούτως ώστε οι νέοι να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων. Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό απασχολεί όλους μας και στελέχη και τις εταιρείες. Θα πω ότι γενικά ο συνδυασμός πάντοτε είναι και λίγο δυναμικός όσον αφορά τους ρόλους, τις θέσεις. Ωστόσο, skills, hard skills και soft skills είναι κάτι που διαρκώς αλλάζουν, εξελίσσονται. Πρέπει να είναι τα στελέχη και εταιρείες θετικής στο να τα ενσωματώσουν αυτά. Αρχικά τα στελέχη να αναπτύσσονται διαρκώς, άρα και να επενδύουν στις δεξιότητες, στις γνώσεις, στην εκπαίδευσή τους, στις πιστοποιήσεις τους, αξιοποιώντας τα προγράμματα που υπάρχουν, αυτά που παρέχει η πολιτεία, αυτά που παρέχουν διάφοροι φορείς, αλλά και επίσης οι ίδιοι είναι μια διαρκή συνεχόμενη προσπάθεια το να αναπτύσσουν και να εξελίσσουν τα soft skills, δεξιότητες, το που αναφέραμε προηγουμένως. Ο συνδυασμός όλων αυτών σίγουρα δημιουργεί έναν καλό επαγγελματία που θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες, στις συνθήκες, στις αλλαγές, να τις ακούσει, να τις υπηρετήσει και παράλληλα να δημιουργεί και value, να δημιουργεί αξία στον εργοδότη, στον κλάδο του. Άρα, αν θέλετε, δεν υπάρχει χρυσή τομή, υπάρχει όμως μια συνεχής προσπάθεια εξέλιξης που τη βιώνει ένας τέλεχος από την αρχή ως το τέλος της καριέρας του και πρέπει σε αυτό και οι εταιρείες και η πολιτεία να συνδράμουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για να μπορέσουν να δημιουργούν ελκυστικές θέσεις και να δίνουν ευκαιρίες καριέρας στα στελέχη τους, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσπαθούν διαρκώς για να εξελίσσονται, για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στον χώρο εργασίας τους. Και ίσως και οι ευκαιρίες καριέρας μπορούν να λύσουν εν μέρει και το πρόβλημα της σχετικότητας των στελεχών που βλέπουμε συνεχώς μετακινήσεις από τη μία εταιρεία στην άλλη. Ίσως ένα πακέτο παροχών, το βλέπω πάλι, μία ανταγωνιστικό πακέτο παροχών. Κάποιες προοπτικές εξέλιξεις μπορεί να συνδράμουν σε όλο αυτό. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο χρόνος όμως είναι λίγος. Δηλαδή, και επειδή έχουμε και το lunch break, δεν θέλω να καθυστερήσω περαιτέρω εδώ το κοινό μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, όλοι φαντάζομαι είστε διαθέσιμοι ούτως ή άλλως στο lunch break να απαντήσετε. Κλείνοντας, υπενθυμίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συνεργείου μπορείτε. Του συνεδρίου, συγγνώμη. Συνεργείο είπα, έχω επηρεαστεί βιομηχανία. Επηρεαστήκατε. Ναι. Και δεν πιάνω και τα χέρια μου. Δεν θα με προσλάβει κανένα σας, να ξέρετε, σας το λέω. Μπορείτε λοιπόν να μπαίνετε καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου στο Slido για να υποβάλλετε ερωτήσεις στα επόμενα εξαιρετικά panels. Σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου.